θυμίζουμε ότι ακολουθεί αποκλειστικά και ζωντανά πάσα από τον Μακάσο Τιάκο. Ο Μακρύς δοκιμάζει το σούμε το αριστερό. Με τον Τιντζανί η σέντρα έξω. Πάσα πέρασε. Φτάνει στον Εμπραλίτζε με τη μία τον πλασέ. Προσπίση δίνει για τον Τιάκο. Άνοιγμα για τον Σάλι. Η σέντρα κατευθείαν στα χέρια του Σισκόφσκι. Ωραία για τον Μακρύ. Ο Πεχλιβάνης με χώρο το σουτ δυνατό. Η μπάλα κάπου κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Νομίζω χτυπάει μπάλα πάνω στον Ασαμόα. Ναι, χτυπάει λίγο στον Ασαμόα και πάει στην δεξιά γωνία του Σισκόφσκι, ο οποίος είχε παίχτες μπροστά του. Δεν προλαβε. Έχει δεχτεί 26 πάσα, εξαιρετική, πλασέ, 2-0. Εδώ η πάσα από τον Σάλι. Πολύ έξυπνη πάσα, φαίνεται να είναι καλυμμένος ο Κονφέ. Το VAR φυσικά θα ελέγξει την φάση. Για το 2-0 που έχει έρθει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ είδαμε ξανά για άλλη μια φορά. Πάει στο VAR. Για ποιο λόγο υπάρχει κάτι εκτός φάσης που δεν έχουμε προσέξει. Εδώ δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ο διαιτητής δίνει φάουλ για την ομάδα της Δόξης. Δεν θα μετρήσει λοιπόν τον γκολ του Κονφέ. Για φάουλ από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Σάσι το σουτ δυνατό λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πεχλιβάνης, δυνατή πάσα για τον Μακρύ. Έφτασε όμως το Σάλι, δοκιμάζει το σουτ έξω. Με πλάγια έβγαλε για τον Κονφέ το σουτ. Πολύ καλό απόκρουση του Σισκόφσκι. Εμπραλίτζε προσπαθεί ο Σαντίκ. Κεφαλιά κάπου κοντράρει μπάλα και μαζεύει στη συνέχεια ο Μολ στην περιοχή. Εμπραλίτζε η πάσα, ο Μπένι από κοντά, ο Σαντίκ ο βοηθός δείχνει γκολ. Εδώ η πάσα είναι έξυπνη για τον Μπένι. Ίσως είναι λίγο πιο μπροστά ο Σαντίκ. Από κοντά πάντως νίκησε τον Μολ. Την απόφαση, ο διαιτητής παίρνει την ενημέρωση από το VAR ότι ο Σαντίκ ήταν σε θέση offside. Τον γκολ της Δόξας δεν θα μετρήσει. Η σέντρα έρχεται από πίσω, την Τζανί, διώχνει ο Μολ. Σισκόφσκι, τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι, πανηγυρίζει ο Νεντίμ Τούντιτς.